Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εσύ τι άποψη έχεις, Παύλο, για τον Νίκο Γκάλη που ζει αυτές τις μεγάλες στιγμές, αυτό το τρίμερο στην Αμερική? Εντάξει, ο Νίκος Γκάλης έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Ναι. Έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους. Πρώτη φορά οι Έλληνες βγήκαν στους δρόμους εξαιτίας του. Οπότε τι έχει, τι να έχω τώρα. Mm. Εμείς όταν μιλάμε για Γκάλη πρέπει να πλένουμε στόμα, πρέπει να πλένουμε χέρια, κάνουμε, να κάνουμε μπάνιο. Και να καθόμαστε, και να καθόμαστε προσοχή. Εντάξει, τι να συζητάμε τώρα. Ναι. Ο λόγος που σας καλέσαμε φυσικά δεν είναι ο Νίκος Γκάλης, εννοείται. Αλλά το ποδόσφαιρο του Άρη και η οριστικοποίηση ενός πάρα πολύ σημαντικού φιλικού για το οποίο παλέψατε πάρα πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω από την πρώτη στιγμή που ήρθατε στον Άρη, και είναι και μια προσωπική δικαίωση για εσάς, γιατί το είχατε θέσει έτσι, το είχατε μαρκάρει νομίζω από την πρώτη μέρα που αναλάβατε τον Άρη. Να σου πω την αλήθεια, την πρώτη μέρα που ήρθα στον Άρη, μπαίνοντας μέσα στο γραφείο, είδα φωτογραφίες, είδα στους τοίχους αφίσες. Και κάποια στιγμή είπα ότι αυτό πρέπει να γίνει φέτος. Γέλασαν και οι καρέκλες βέβαια. Ναι. Όταν το είπα. Ναι. Αλλά εντάξει, έγινε. Ναι. Δεν είναι και το πιο εύκολο και νομίζω εσείς μπορείτε να το πιστοποιήσετε αυτό. Ομάδα, εντάξει, ο Άρης είναι ένα τεράστιο μέγεθος, δεν το συζητάμε, αλλά ομάδα Football League. Γιατί μιλάμε για Football League να φέρνει την Boca Juniors για φιλικό στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι η Μπόκα δεν θα έρχονταν για άλλη ομάδα εκτός του Άρη, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι όταν κάτι το θες πολύ, συνομιλεί το σύμπαν και γίνεται. Ναι. Και επειδή εμείς το θέλαμε πολύ να γίνει, έγινε. Γι' αυτό το λόγο έγινε. Mm-hmm. Ήταν δύσκολο τα λεπτά. Γιατί προσελκύσαμε τους ανθρώπους με σεβασμό, προσελκύσαμε τους ανθρώπους σωστά, έγινε μεγάλη προσπάθεια. Προσελκύσαμε το γραφείο που έχει στο φιλικό πολύ σωστά. Ναι. Δούλεψε 35 μέρες, δεν είναι μία μέρα, ξέρεις ότι εντάξει και μιλήσαμε και απαντήσαμε θετικά. 35 μέρες ο κύριος Ρήγας, ο Στήλας, ασχολήθηκε πολύ, για να συνυπολογίσεις ότι όταν εκεί κοιμούνται, εδώ είσαι ξύπνιος και όταν εδώ κοιμάσαι εκεί είναι ξύπνη. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι διαφορά όρος αυτή με τα προβλήματά της, γι' αυτό μας πήγε πίσω και την εβδομάδα. Φαντάζομαι ο Ρήγας ο Στήλας θα έχει να κοιμηθεί κανένα 40ήμερο. Εντάξει, ήταν ένα στοίχημα για αυτόν. Ήταν ένα στοίχημα για αυτόν γιατί έπρεπε να το καταφέρει. Ναι. Και εγώ θέλω όταν μιλάω με ανθρώπους να είναι άξιοι άνθρωποι και να προσπαθούν να πετυχαίνουν πράγματα. Αυτός εδώ ξέρω το παιδί πάλεψε πολύ, τα κατάφερε. Για τον κόσμο του Άρη, εντάξει, νομίζω είναι περιττό να πούμε τι σημαίνει αυτό το φιλικό και τι σηματοδοτεί και μια τόνωση αυτοπεποίθησης ασφαλώς στο πληγωμένο του Πρεστίζ. Θέλω να μου πείτε για εσάς, για τον προπονητή, για το τεχνικό team, για τους ποδοσφαιριστές, τι σημαίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι, κύριε Μεραφορή? Σημαίνει ξεκάθαρα ότι πρέπει να νιώσουμε όλοι, και εγώ και οι προπονητές και οι παίχτες και όλοι αυτοί που προπονητήσουμε τον Άρη, να νιώσουν και να νιώσουμε που είμαστε και το τι μπορούμε να καταφέρουμε. Μπορούμε να καταφέρουμε αυτό που θα γίνει εκείνη τη μέρα, να το κάνουμε καθημερινότητά μας. Αν είμαστε σωστοί, σοβαροί και τιμή. Ναι. Όντως, βέβαια, πέρα από όλα τα άλλα, θα είναι και ένα πολύ σημαντικό τεστ ενώπιση του πρωταθλήματος, γιατί με όποια ομάδα και αν έρθει η Boca Juniors, με όσους παίκτες δηλαδή, γιατί είναι και περίοδος εθνικών ομάδων, δεν πάβει να διαθέτει ρόστερ με 30-40 παίκτες γενικότερα. Οπότε... Η Boca Juniors έχει πάνω από 40 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της. Ναι. Και να είσαι σίγουρος ότι για να μπεις μέσα σε αυτό το ρόστερ, στην Ελλάδα πρέπει να σταθείς εύκολα. Στις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, εύκολα σαν πρώτο βιολί. Ναι. Και όχι σαν απλά ένας προσφερειστής στην ομάδα. Σωστά. Ναι. Δηλαδή, σαν το αυτό παίχτες της Μπόκα, αν τους πάρεις και τους φέρεις στην Ελλάδα και το άλλο αυτό, θα απαρτίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα και θα είναι διαφορά σε κάθε ομάδα. Ναι, εννοείται. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι έχετε και μπροστά σας τώρα μέχρι τις 27 του μήνα οργανωτικά πολλά πράγματα να διεκπαιρεώσετε. Γιατί η αλήθεια είναι το γήπεδο, κύριε Μεραφορή, το είδαμε και σε πολύ καλή κατάσταση στο φιλικό με την. Εντάξει, εγώ είπα και προχθές που μίλησα ότι στο γήπεδο θαύματα δεν μπορούν να γίνουν. Ναι. Στο γήπεδο απλά μπορούν να βελτιωθούν. Όταν δουλεύεις για τη βελτίωση, βελτιώνεις πράγματα. Όταν δεν δουλεύεις για τη βελτίωση, δεν μπορεί να βελτιώσεις. Ναι. Σωστά. Πείτε μας λίγο και το πρόγραμμα. Η αργεντίνικη ομάδα θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 25. Η Μπόκα θα έρθει στην Αθήνα 25, θα ταξιδέψει για Θεσσαλονίκη 4 ώρα το απόγευμα και θα είναι γύρω στις 5 με 5.30 Θεσσαλονίκη στις 25 του μήνα. 25, ναι, 25 του μήνα.
24 Αυγούστου, είναι 25 του μήνα. Ναι. 26 να, είναι, να μπορέσουν να ξεκουραστούν λίγο, να κάνουν την προπόνηση. 27 να παίξουμε, 28 να ταξιδέψουμε να πάνε στο καλό. Ναι, βέβαια, γιατί είναι και ενδιάμεσα αγωνιστικών υποχρεώσεων. Παίζουν με τη Βελέζ πριν το φιλικό και αμέσως μετά με την Τζακαρίτα. Οπότε είναι και αυτό. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη δουλειά για μας το ότι η Μπόκα δέχτηκε. Το ότι η Μπόκα το είδε σαν πρόκληση. Το ότι οι άνθρωποι της το αξιολόγησαν σωστά στο ότι στην Ευρώπη πρέπει να έχουν φίλους. Και σίγουρα μια ομάδα φίλα από σκήμενη από την Μπόκα είναι ο Άρης και είναι από το παρελθόν. Ναι. Οπότε οι σχέσεις καλό είναι να διατηρούνται. Βέβαια. Λένε βέβαια κάποιοι ότι αυτό το φιλικό, στο σημαντικό και να είναι, δεν θα πρέπει να παρεκκλίνει τον Άρη από το βασικό του στόχο που φέτος είναι να επιστρέψει στη Σούπερ Λίγκα. Κοίτα, πρόσεχε, ποια είναι διαφορά. Είπα κάτι στην αρχή. Αν δεν το αξιολογήσουμε έτσι και δεν καταλάβουμε όλοι το τι είπα, δεν κάνουμε δουλειά. Εγώ είπα μια κουβέντα. Ότι πρέπει αυτό που θα ζήσουμε να χτίσουμε πάνω του. Όχι αυτό που θα ζήσουμε να το έχουμε σαν μια ωραία ανάμνηση και να φύγουμε αποτυχημένοι. Σωστά. Πρέπει αυτό που θα ζήσουμε πάνω σε αυτό να χτίσουμε για να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα μας. Η αλήθεια πάντως είναι ότι συνομιλώντας με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team, ήδη ζουν με την προσμονή αυτή της αναμέτρησης. Εντάξει, είναι, άμα φύγει ο καθένας μας και μπει στη θέση τους, δεν θα έχουν πολύ την ευκαιρία στη ζωή τους να ζήσουν κάτι παρόμοιο. Ναι. Δεν έχετε. Δηλαδή, ο πιο ευλογημένος είναι ο Νέτο που θα το ζήσει δεύτερη φορά. Ναι, και είναι ο μόνος ο οποίος. Εντάξει, ο Νέτο ξέρει τι εστί. Άρης τον έχει ζήσει και στις καλές στιγμές. Μπράβο. Δηλαδή, ο Νέτο μπορεί να έχει ζήσει τον Άρη στις καλές στιγμές. Πάντα υπάρχει κάτι διαφορετικό σε αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει πάντα η τρέλα του να το ξαναζήσω. Είναι πολύ σημαντικό σαν αθλητής να ζεις τέτοια γεγονότα. Παίζοντας μια ομάδα μύθο, έτσι. Μια ομάδα θρύλου στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το φιλικό, κύριε Μηροφορή, πρέπει να το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, θα επανακαθορίσει και το ρόλο και τη θέση του Άρη γενικότερα, νομίζω, γιατί χαθεί λίγο το στίγμα του τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να νιώσουν οι πάντες και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα νιώσουν οι πάντες, χωρίς να με ενδιαφέρει κιόλας, να σου πει, αλήθεια, να το νιώσουμε, γιατί εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας και να δείξουμε τη δική μας δυναμική, αλλά πρέπει να αντιληφθούν οι πάντες τι λείπει. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό λείπει. Ναι. Καλό είναι το προγράμμα της Super League. Χωρίς τον Άρη δεν είναι η Super League. Πολύ σωστά. Θα ήθελα μία και μόνο ερώτηση να σας κάνω, επειδή τελειώνουν οι μεταγραφές. Θα υπάρξει κάποιο κερασάκι στην τούρτα έως τη Δευτέρα ή δεν το βλέπετε? Εντάξει, συνήθως να ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος όταν είμαι σε ομάδες που θα κοιτάξω την τελευταία μέρα των μεταγραφών να πάρω για να τηρήσω το ένθιμο την τελευταία μέρα πριν να παίχτη. Ναι. Γιατί αυτό είναι πλέον ανέθιμο στις ομάδες. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνω. Μιλάω με βάση τις ανάγκες της ομάδας. Δεν αναφέρομαι κυρίως στις ανάγκες. Για μένα δεν υπάρχει ανάγκη. Ναι, για μένα. Ναι. Τώρα μπορεί και όλοι να βλέπουν ανάγκη. Δυστυχώς ή ευτυχώς εγώ βλέπω τις ανάγκες της ομάδας. Ναι. Εντάξει, γιατί και ο προπονητής της δηλώσει του μετά το μάτς με τη Βέρεια ανέφερε κάτι σχετικό, γι' αυτό σας ρωτάω. Εντάξει, το ξαναείπα και πιο πριν ότι οι προπονητές κάθε μέρα μας τους πας να παίχνουν φιλισμένοι πάνω. Ναι, ναι, παράπονο δεν θα έχουν, κάθε μέρα μας τους φέρνεις και έτσι ακριβώς. Έχετε πει και με αυτό θα κλείσω και νομίζω ότι το έχετε και ως τυφλοσούρτη φέτος. Δεν θέλετε σε καμία περίπτωση να διαταραχτούν οι ισορροπίες στην ομάδα, να υπάρχει γενικότερα ό,τι συμφωνηθεί, αυτό να ισχύσει και να διεκπεριωθεί στο ακέραιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Και νομίζω ότι... Εντάξει. Αλλιώς άμα δεν λειτουργήσουμε θα μας καραγκιόζεις. Ναι. Με ευχολόγια και με θα δεν κάνεις ομάδα. Το ευχολόγιο και το θα είναι για τις εκλογές. Ναι. Εδώ έχουμε ποδόσφαιρο, εδώ έχουμε ομάδα, εδώ πρέπει να δείξουμε σοβαρότητα και τιμιότητα. Αν δεν μπορούμε, είμαστε άχρηστοι. Ναι. Πρέπει να λειτουργήσουμε έτσι για να πετύχουμε πράγματα. Γιατί το να πετύχει μια άνοδος σε μια κατηγορία, ίσως να μην λέει και τίποτα, να το ξέρεις. Ναι. Η βάση που θα βάλεις σε αυτό που θα πετύχεις είναι η ουσία της όλης. Σωστά. Για να δούμε, έχετε πολλή δουλειά μπροστά στο επόμενο διάστημα για να οργανώσετε αυτό το φιλικό. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια και για την οριστικοποίηση. Και καλά, καλή επιτυχία στο ξεκίνημα της σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.